Άρα αυτή η ζωντανή μετάδοση είναι αφιερωμένη στην ευρωεπιστήμη. Συνηθίζεται να την λέμε έτσι στα ελληνικά. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό να λέμε για νευροεπιστήμες. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτή την κλασική ορολογία προς το παρόν. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η νευροεπιστήμη μελετά, βέβαια, τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα, και η ιδέα είναι ότι κανονικά πρέπει να είναι ενσωματωμένη μέσα στην βιολογία, αλλά λειτουργεί με πολλούς άλλους τομείς της επιστήμης, γιατί πολύ απλά είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στο ίδιο πλαίσιο λόγω του εγκεφάλου. Άρα, άμα το δούμε ότι αυτές οι νευροεπιστήμες, η νευροεπιστήμη, λειτουργεί και μέσω της χημίας, της φυσικής, βέβαια της πληροφορικής, γιατί πολύ απλά έχουμε μερικά μοντέλα, τα νευρονικά δίκτυα. Πρέπει να καταλάβουμε μετά γιατί έγινε πολλαπλή. Μιλάμε τώρα για νευροανατομία. Υπάρχει βέβαια και η νευροφυσιολογία. Έχουμε τις νευρονικές επιστήμες που είναι γενικότερες. Έχουμε βέβαια την νευρολογία που λειτουργεί σαν κομμάτι της ιατρικής. Έχουμε την νευροψυχολογία, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και τις επιπτώσεις, τις παθολογίες σε σχέση με τα ψυχολογικά φαινόμενα. Έχουμε βέβαια τις νευροεπιστήμες στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, και αυτό είναι καλό να το βλέπουμε, γιατί έχει σχέση με τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Άμα το κοιτάξουμε σε αυτό το επίπεδο, μπορούμε να πάμε και στην νευροοικονομία. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πεδία δράσης των νευροεπιστημών. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε αν είναι μόνο αυτό που πιστεύουμε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και το θέμα της νευροανάπτυξης. Η ιδέα είναι ότι εδώ θα κοιτάξουμε σε πολύ μικρό επίπεδο τι γίνεται στη συνέχεια, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι όντως ένας τρόπος να ασχοληθούμε με τον εγκέφαλο πιο βαθιά, πιο επιστημονικά, να μην λέμε απλώς γενικότητες, γιατί πολύ συχνά, δυστυχώς, ο εγκέφαλός μας είναι ένα μαύρο κουτί με το οποίο παίζουμε, ξέρουμε τι βάζουμε μέσα, ακούμε τι λέει όταν μιλάει έξω, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Οι νευροεπιστήμες εξελίχθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με την δεκαετία του 70, γιατί συνήθως το κοινό παραμένει σε αυτό το επίπεδο. Είχα και την εμπειρία να το ζήσω και στο πανεπιστήμιο, την ώρα που κάναμε τα μαθήματα, και να βλέπω ότι οι φοιτητές στην πραγματικότητα έχουν γνώσεις πολύ παλαιότερες από τις νευροεπιστήμες. Έχουν την εντύπωση ότι ο εγκέφαλος είναι κάτι το στατικό. Σιγά σιγά μπήκε και το πλαίσιο της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, που ήρθε να εμπλουτίσει όλο το πεδίο δράσης της νευροεπιστήμης. Πάνω σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι ένας τομέας νέος, είναι ένας τομέας που παραμένει νέος, παρόλο που τώρα έχει αρχίσει να οριμάζει. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα δεδομένα της πληροφορικής, γιατί έχουμε πολλά πολύπλοκα μοντέλα για τον εγκέφαλο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν το κάνω σαν παρατήρηση αρνητική. Λέω απλώς ότι είναι καλό να ξέρουμε και μερικά δεδομένα της βιοπληροφορικής, γιατί αλλιώς, άμα εξετάζουμε την νευροεπιστήμη μόνο από την πλευρά της ιατρικής, είναι πολύ περιορισμένο το γνωστικό πεδίο δράσης και δεν μπορούμε να δούμε πιο βαθιά που πάει. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι μπορούμε να παίξουμε σε διάφορους τομείς ταυτόχρονα και είναι πολύ καλό γιατί το ίδιο κάνει και ο εγκέφαλός μας. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε μόνο σε έναν τομέα γιατί αλλιώς θα χαθούμε στις λεπτομέρειες. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν τάσεις για να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κοιτάζουμε τον εγκέφαλο σαν έναν ολοκληρωμένο οργανισμό, ο οποίος ζει μέσα σε έναν οργανισμό. Δηλαδή θα κοιτάξουμε επίσης και τους ρυθμούς του εγκεφάλου, τις φάσεις του εγκεφάλου,
την ακτινοβολία του εγκεφάλου. Και όλα αυτά θα τα κοιτάξουμε όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα που λέμε απλώς νευροεπιστήμη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε επίσης και τις επιπτώσεις, όπως είναι σε σχέση με τα συναισθήματα, την έννοια του κίνητρου, της αισθήσης, του πόνου. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να δούμε τι γίνεται. Επίσης, όταν κοιτάζουμε καθαρά τις γνωστικές νευροεπιστήμες, τότε παίζουμε σε έναν τομέα που θα χαρακτηρίσει ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο, επειδή μιλάμε τότε για την όραση, μιλάμε για την ακοή, μιλάμε για πώς λειτουργούν οι αισθήσεις σε σχέση με τον εγκέφαλο και βέβαια πώς παίρνουμε αποφάσεις. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν θα κοιτάξουμε τα SPECT, όταν θα κοιτάξουμε επίσης τις μοντελοποιήσεις και δεν θα μείνουμε στο EEG ή στο ARM, τότε θα πάμε σε κάτι που είναι πιο βαθύ για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και για την γλώσσα, για τη μνήμη, για την ικανότητα να μαθαίνει πράγματα. Και όπως σας είπα προηγουμένως, δεν θα είναι μόνο οι αισθήσεις, αλλά πώς είναι ενεργός και πώς είναι σε φάση ετοιμότητας, χρησιμοποιώντας βέβαια και την πλαστικότητά του, έτσι ώστε να παίρνει αποτελεσματικές αποφάσεις. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι απλώς ένα μαύρο κουτί. Εξετάζουμε και το νευρονικό δίκτυο, κοιτάζουμε ποιες είναι οι πλευρές που έχουν περισσότερο σημασία, ποιες είναι οι ζώνες μέσα στον εγκέφαλο που κυριαρχούν και βέβαια γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εδώ βέβαια και χιλιετίες, βέβαια είναι πολύ περισσότερο, αλλά τι εννοώ με αυτό. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχει το ιστορικό, ξέρουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται και ο εγκέφαλος ακόμα και μέσα στην ιστορία, ενώ τα επιτεύγματα που έχουμε κάνει, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ο εγκέφαλος αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον, αλληλοεπιδρά βέβαια με τους άλλους εγκεφάλους, όταν έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις, και να μην εξετάζουμε απλώς ότι είναι ένα μέρος. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα για να είναι, μπορεί και χυδαίο. Ο εγκέφαλος δεν είναι απλώς ένα σηκώτη. Είναι ένα όργανο πολύ πιο εξελιγμένο. Βέβαια και άλλα όργανα είναι εξελιγμένα, αλλά αυτό εδώ κυριαρχεί σε θέματα πολυπλοκότητας. Βέβαια, εντάξει, είδαμε ότι και στα έντερα έχουμε δει πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε, ακόμα και σε νευρονικό επίπεδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο εγκέφαλος κυριαρχεί γιατί έχει αυτή την ικανότητα της αφαίρεσης, της αλληλοεπίδρασης μέσω των αισθήσεων, μπορεί να κατασκευάζει νέα δεδομένα και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν το κοιτάζουμε, κοιτάζουμε ενώ μέσα στον εγκέφαλο και δεν κοιτάζουμε μόνο έξω, γιατί μπορεί από εσάς να μην είναι πολλοί αυτοί που έχουν κάνει τέτοια πειράματα. Όταν λέω μέσα για να μην ανησυχείτε, καταλαβαίνετε ότι οι αισθητήρες είναι απ' έξω, αλλά μπορούμε να λειτουργούμε και να φαίνεται πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος διαδραστικά εκείνη τη στιγμή που το βάζουμε να λύσει προβλήματα, να δει πράγματα τα οποία είναι αφαιρετικά, να κατασκευάσει μία λύση. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια είναι σημαντικές και οι δυσλειτουργίες όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε, είναι καλό για την διάγνωση. Αλλά εδώ αυτό που μας αφορά σε αυτή τη μετάδοση είναι ο εγκέφαλος που λειτουργεί κανονικά, στο πούμε έτσι κανονικά, που δεν έχει κανένα πρόβλημα και πώς θα λειτουργήσει την ώρα της έρευνας, την ώρα που αντιμετωπίζει νέα δεδομένα. Ποιες είναι οι ζώνες που ενεργοποιούνται, ποιες είναι αυτές που είναι σταθερές και λειτουργούν πάντα στο ίδιο πλαίσιο και δεν μας ξαφνιάζουν και ποιες είναι αυτές που ξαφνικά λειτουργούν διαφορετικά. Ας πούμε, έχουμε δει ότι τελικά το θέμα της μνήμης δεν είναι μόνο μία ζώνη που ενεργοποιείται, είναι πολλές ζώνες που ενεργοποιούνται μαζί και γι' αυτό μπορούμε να συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε τη μνήμη μας, παρόλο που μερικές φορές πιστεύουμε ότι δεν έχουμε μεγάλη μνήμη. Τώρα για την αφαιρετικότητα, ξέρουμε ότι το νεοκορτέξ είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για τις πιο αφαιρετικές μας σκέψεις, βέβαια που μερικές φορές παράγουν και άγχος, αλλά η ιδέα είναι να μην κοιτάζουμε πια τον εγκέφαλο ως μία οντότητα. Εγώ θα έλεγα να τον βλέπουμε πιο πολύ σαν μία ορχήστρα, που μπορεί να είναι βέβαια
η μοντελοποίηση σαν ένα όργανο, αλλά στην ορχήστρα μπορούμε να καταλάβουμε ποιος παίζει με ποιον, πώς συντονίζεται, πότε υπάρχει αρμονία, πότε δεν υπάρχει αρμονία. Άμα κοιτάξουμε μόνο το εγκεφαλογράφημα, τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα για την δραστηριότητα του εγκεφάλου, ακόμα και αν είναι βέβαια σημαντικό σαν πρώτο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν βλέπουμε τι γίνεται με τον τομογράφο, μιλάω τώρα για τα SPECT, και όταν έχουμε, ας πούμε, με τη μετάδοση για το μονοφωτονικό, καταλαβαίνουμε τώρα ότι παίζουμε με έναν τρόπο διαφορετικό. Αλλά το SPECT και το TEMP μας επιτρέπουν να βλέπουμε πράγματα επί τόπου, εντός εισαγωγικών, ζωντανά, την ώρα που υπάρχουν οι επεξεργασίες, την ώρα που ο εγκέφαλος πραγματικά σκέφτεται και βλέπουμε την δραστηριότητά του. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν γίνει πολλές μελέτες και με ανθρώπους που βέβαια ζωντανά λύνουν προβλήματα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι προβλήματα μαθηματικά, μπορεί να είναι σκακιστικά, μπορεί να παίζουν μουσική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση ανακαλύπτουμε πλέον αυτές τις ζώνες διαδραστικά και δεν θεωρούμε ότι είναι πια ένα μαύρο κουτί. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αν θέλετε, και για τον τομέα της εκπαίδευσης, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μας απασχολεί την ώρα της διδασκαλίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τον πιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, είναι ότι δεν ξέρουμε απαραίτητα τι σκέφτεται ο μαθητής, ο φοιτητής την ώρα που εξηγούμε κάτι. Βέβαια δεν ξέρουμε και τι σκέφτεται και ο καθηγητής από την άλλη πλευρά. Και η επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη, γιατί δεν υπάρχει απαραίτητα συνεννόηση. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι όταν κοιτάζετε τα δεδομένα, τα εγκεφαλικά έτσι ζωντανά, μπορεί αυτός που αναλύει τον εγκέφαλό σας να σας μιλάει εκείνη τη στιγμή, να σας λέει πράγματα και να βλέπετε πώς ενεργοποιείται μία ζώνη την ώρα που ακούει τις οδηγίες με αυτόν τον τρόπο ή απλώς τις διαβάζει, το ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η διαδραστικότητα και επειδή το όλο πλαίσιο καταγράφεται μπορούμε να δούμε πραγματικά τι γίνεται. Δεν ξέρω αν βλέπετε την αναλογία, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ας πούμε όταν πάτε στο γυμναστήριο και έχετε έναν coach, πάνω κάτω, επειδή τα όργανα είναι εξωτερικά, βλέπετε ακριβώς τι θέλει να κάνει, κοιτάζει το σώμα σας και παίζει με εσάς για το τι θα κάνει σαν συμβουλή. Φανταστείτε τώρα το ανάλογο, να έχετε έναν coach, ξέρω εγώ, για τον εγκέφαλό σας, αλλά εδώ να μην φαίνεται ακριβώς τι κάνετε και φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, αν μπορεί να δει πραγματικά τι κάνετε, όπως έχετε το σώμα σας, με διάφορα μέρη που ενεργοποιούνται ανάλογα με τις ασκήσεις που θα σας κάνει ένας coach στα γυμναστήρια, εκεί που πάτε, τέλος πάντων. Φανταστείτε λοιπόν το ανάλογο τώρα όταν κάνετε κάτι πιο αφαιρετικό. Διαβάζετε μια παρτιτούρα, διαβάζετε ένα έργο φιλοσοφικό, διαβάζετε ένα κείμενο λογοτεχνικό, γράφετε κάτι, λύνετε ένα πρόβλημα, παίζετε μουσική, κάνετε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να κουνηθείτε εκείνη τη στιγμή και αυτό που βλέπετε είναι η ζωντανή εικόνα του εγκεφάλου. Επειδή λέμε συχνά στη στρατηγική πρέπει να έχουμε τη μεγάλη εικόνα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ πραγματικά μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Και τώρα θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, στον τομέα της εκπαίδευσης, της νευροεπιστήμης, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ειδικά όταν δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος, να υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε ζωντανά τον εγκέφαλό του σε φάση δραστηριότητας την ώρα που υπάρχουν δυσκολίες τεχνικές, δομικές, λειτουργικές και πώς θα τις ξεπεράσουμε κάνοντας μια ανάλυση αυτών των δεδομένων και περνώντας από άλλες ζώνες του εγκεφάλου για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το κοιτάξετε ακόμα αν θέλετε και κοινωνικά, ενώ τις κοινωνικές επιστήμες μάλλον, εκεί πέρα θα δείτε ότι μπορεί να αναλύσουμε και μερικά δεδομένα που φαίνονται εντελώς αδιανόητα προς το παρόν, δηλαδή όχι μόνο τα συναισθήματα, εντάξει, αλλά επίσης την ικανότητα της ετυμολογικής εμπάθειας. Δηλαδή,
την αντίληψη, την κοινωνική, το θέμα που έχει σχέση με το ηθικό συμπέρασμα. Πώς, ας πούμε, σκεφτόμαστε ηθικά ή όχι. Άρα βλέπω μια ερώτηση από την Βίκη. Η μελέτη των ευρωεπιστημών βοηθούν στις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό, ναι, είναι σίγουρο, Βίκη, γιατί πολύ απλά, επειδή βλέπουμε τα πράγματα πιο βαθιά, το βλέπαμε ήδη με το ανάλογο, θα λέγαμε, τη γλωσσολογία, τώρα που έχει γίνει και νευρογλωσσολογία, βλέπουμε πώς, ας πούμε, εμπλουτίζουμε το λεξιολόγιό μας, ποια είναι η αντίληψή μας την ώρα που μιλάμε, τι σχέση έχει με την ζώνη του Μπροκά, πώς η γλώσσα μας λειτουργεί την ώρα που την εμπλουτίζουμε, που μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Για τις μαθησιακές δυσκολίες και βέβαια, γιατί είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε και πράγματα που γνωρίζουμε στον τομέα π.χ. της δυσλεξίας. Γιατί ξέρουμε χαρακτηριστικά και όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα, τότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μεθοδολογίες εντελώς διαφορετικές και ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες, και εδώ βλέπουμε ότι η ευρωεπιστήμη μπορεί να μπει και μέσα στην διάγνωση, π.χ. για το θέμα της συγκέντρωσης. Εγώ είδα, συμμετείχα σε τέτοια πειράματα, αν θέλετε και ως πειραματόζω, για το θέμα είναι πόσο είσαι συγκεντρωμένος, αυτό που λέμε focus ελληνιστή, για να λύσεις ένα πρόβλημα και πόσο χάνεσαι γρήγορα όταν υπάρχει ένας θόρυβος, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί και σε παρενοχλεί, ενώ δεν ήταν φτιαγμένο για αυτόν τον λόγο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η συγκέντρωση με ασκήσεις μπορεί να εξελιχθεί και τις βλέπουμε αυτές τις ασκήσεις, γιατί φανταστείτε τώρα ότι έχετε μια οθόνη, έχετε τους αισθητήρες πάνω σας και νιώθει ουσιαστικά το υπολογιστικό μοντέλο τι κάνετε εκείνη τη στιγμή και σας βοηθάει με αυτή την εικόνα και την οθόνη, σας δίνει οδηγίες και σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να εξελιχθεί. Έχουμε δει και ανάλογα πειράματα, εγώ τα είδα με θέματα υψηλής νοημοσύνης, δεν μπορώ να σας πω τη μάρκα, αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για να δούμε αυτόν τον εντοπισμό που είναι σημαντικός. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα τεστ που μας επιτρέπουν να δούμε την εγρήγορση, πόσο γρήγορα αντιλαμβανόμαστε νέα δεδομένα, ακόμα και πολύ απλά δεδομένα αρχικά. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι έχετε πράγματα που ανάβουν και σβήνουν περιφερειακά από την όρασή σας και πρέπει να ξέρετε ποιο είναι το σημείο που ενεργοποιήθηκε, με ποια ταχύτητα, με ποιον συντονισμό, με ποια συχνότητα και αυτό πρέπει να απαντάτε γρήγορα. Επίσης, αν το συνδυάσετε αυτό το θέμα με θέματα όχι μόνο ταχύτητας, αλλά και ανάλυσης, εκεί πέρα θα καταλάβετε το εξής. Δεν είναι ανάγκη να απαντάτε γρήγορα σε οποιαδήποτε ερώτηση, γιατί όταν θα κάνετε τον συντονισμό από τις ερωτήσεις και θα κοιτάξετε το θέμα της διασποράς, θα αντιληφθείτε ότι όταν απαντάτε χωρίς να είστε συγκεντρωμένος και απαντάτε γρήγορα σε αυτά που ξέρετε εύκολα και απαντάτε αργά σε αυτά που δεν ξέρετε, ενώ δεν φαίνεται ότι είστε συγκεντρωμένος, τότε ο υπολογιστής πολύ απλά σας απαντάει ότι ξέρει ακριβώς ότι δεν λειτουργείται αποτελεσματικά. Άρα αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε έναν εγκέφαλο που δεν έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα, τουλάχιστον δεν το έχουμε εντοπίσει προς το παρόν, και ακόμα βέβαια και σε έναν εγκέφαλο που έχει υψηλή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να κοιτάξει σε μεγαλύτερο βάθος τι κάνει την ώρα που ερευνά ένα νέο θέμα και την ώρα που απαντάει όχι απαραίτητα μόνο σε ασκήσεις, αλλά ακόμα και σε προβλήματα που είναι συντονισμένα. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι ανεξάρτητα. Αυτό που μας αρέσει, για να καταλάβετε τι λέω, για να γίνω πιο κατανοητός μάλλον. Άμα έχετε μια σειρά από ασκήσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και είναι αυτό που ευχαριστούν τους πάντες, γιατί λέμε εντάξει, την έλυσα, πάω στο επόμενο, δεν μας πειράζει, το σβήνεται. Άρα είναι σαν να έχετε ούτε καν μια αλυσίδα Μάρκοφ, έχετε ανεξάρτητα γεγονότα. Ωραία. Τώρα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχετε ένα πρόβλημα, το οποίο αποτελείται από ασκήσεις, αλλά αυτές οι ασκήσεις επηρεάζουν η μία την άλλη.
Αλλά το πιο κλασικό είναι να έχετε μια αλυσίδα και να πρέπει να λύσετε την πρώτη και να λύσετε το δεύτερο και τα τρίτα κλπ. Αυτό που παρατηρούμε μερικές φορές, το βλέπουμε και στα μαθηματικά, όταν ξέρουμε ότι πρέπει να περάσουμε από ένα λίμα στο άλλο λίμα, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν είχαμε λύσει το πρώτο θέμα και πώς θα λύναμε το δεύτερο. Βλέπετε, κάνουμε λοιπόν σκαλοπάτια και πατάμε. Αλλά τώρα θέλω να φανταστείτε ένα πρόβλημα που να είναι πιο περίπλοκο, γιατί είναι πιο ολιστικό. Για να έχετε μια εικόνα, θυμάστε αυτό το πρόβλημα με τις 8 βασίλισσες που βάζετε πάνω σε μια σκακέρα και δεν πρέπει καμία να μπορεί να χτυπάει την άλλη. Στην αρχή έχετε την εντύπωση ότι είναι αρκετά εύκολο, βάζετε μερικές βασίλισσες και λέτε εντάξει, παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα. Και μετά προς το τέλος κολλάει. Ενώ όταν σας λένε ότι υπάρχουν 92 λύσεις, ότι υπάρχουν μερικές που είναι συμμετρικές, υπάρχουν μερικές που έχουν μια γωνία, πρέπει να κοιτάξεις την κίνηση του ύπου, γιατί είναι το αρνητικό από το ίχνος της βασίλισσας. Αποκτάς ιδέες και εκεί πέρα, την ώρα που το κάνεις αυτό, φαίνεται ότι δεν ενεργοποιείς πια τις ίδιες ζώνες. Άρα εδώ πάλι είναι κάτι που είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε διαδραστικά και αν θέλετε αυτοαναφορικά. Την ώρα που σκέφτεσαι, σκέφτεσαι πώς σκέφτεσαι και λες «Α, δεν έπρεπε να σκεφτώ έτσι». Πάνω κάτω είναι αυτό που βλέπετε επίσης, όταν έχετε, ξέρω εγώ, στη μουσική θέματα με τους δακτυλισμούς και βλέπετε ότι πρέπει να παίξετε ένα κομμάτι, παίζετε το κομμάτι, ξέρω εγώ, είστε στη φλογέρα, είστε στο πιάνο, είστε στο βιολί, είστε ό,τι θέλετε, οποιοδήποτε όργανο. Οι δακτυλισμοί σας είναι κάτι το σημαντικό. Το βλέπουμε ειδικά και στο τσέλο που πρέπει να έχουμε και τα πατήματα. Ποια είναι η δυσκολία? Πρέπει να έχουμε αρίθμους πάνω στα δάχτυλα. Θυμάστε ότι με το πιάνο είμαστε στο 5, με το τσέλο είμαστε στο 4. Και μετά κοιτάζουμε εδώ πώς παίζει. Ωραία, την ώρα που πατάμε, άμα υπάρχει κάποιος άλλος, γιατί δεν βλέπουμε απαραίτητα, εγώ το βλέπω ας πούμε στο κλαρίνο. Στο κλαρίνο, επειδή παίζουμε μπροστά, δεν βλέπουμε τις κινήσεις μας, είναι πάντοτε ενδιαφέρον όταν υπάρχει ένας δάσκαλος και μας λέει εκεί πέρα πρόσεξε, έκανες αυτό το πράγμα. Βέβαια, εμείς ακούμε τι παίζουμε, παρόλο που είναι τρανσποζίτερ, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν βλέπουμε τους δακτυλισμούς. Εγώ το βλέπω και στο ακορντεόν, μπορείτε από τη μία πλευρά να βλέπετε, μιλάω τώρα για το χρωματικό ακορντεόν, βλέπετε τι παίζετε, από την άλλη, που είναι υποτίθεται το πιο εύκολο γιατί είναι οι συγχορδίες, δεν το βλέπετε καθόλου το χέρι σας. Άρα πρέπει πραγματικά να έχετε μια εικόνα η οποία είναι εντελώς οπτική, χωρίς να έχετε πρόσβαση. Και πρέπει να συνδυάσετε αυτό το οπτικό πεδίο με το κινητικό. Άρα εδώ θα έχει πάλι ενδιαφέρον να δείτε τι βλέπετε πραγματικά όταν έχετε τέτοια μηχανήματα στη διάθεσή σας. Βλέπω μια άλλη ερώτηση. Ποιος είναι ο μαέστρας στην ορχήστρα του εγκεφάλου? Άρα, αυτό έχει σχέση βέβαια με την σκέψη. Εντάξει? Άρα εδώ θα είναι πραγματικά η νοημοσύνη σε υψηλό επίπεδο. Όταν κοιτάζουμε την νοημοσύνη σε χαμηλό επίπεδο, μπορεί να αφορά μόνο μερικές ζώνες, άρα μπορεί να είναι ένα ντουέτο, ένα τρίο, άμα σκεφτείτε με την ορχήστρα τη μουσική. Εδώ το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος υποτίθεται που δεν παίζει. Άρα μερικές φορές, όπως έχουμε και το αυτό, το εγώ και το υπερεγώ, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου, άρα η σκέψη είναι κάτι που είναι πιο αφαιρετική, είναι ένα ολιστικό πεδίο δράσης, η οποία επηρεάζει. Απλώς στην ερώτηση της Βίκη σε σχέση με την ορχήστρα του εγκεφάλου, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε τέτοια μηχανήματα στη διάθεσή μας και τα έχει δει και ζωντανά, όταν το βλέπετε πάνω στο κρανίο σας και μετά βλέπετε τα αποτελέσματα, αυτό που αντιλαμβάνεστε είναι ότι η σκέψη σας, που είναι φτιαγμένη για να λύσει ένα πρόβλημα, σκέφτεται και πώς σκέφτεται χάρη στο μηχάνημα, άρα έχει ένα σύστημα αυτοαναφοράς. Θα μου πείτε, αυτό είναι εντελώς καινούριο? Όχι, σας δίνω ένα παράδειγμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει, ειδικά αν είστε οδηγοί αυτοκινήτου. Φανταστείτε ότι πρέπει να οδηγήσετε, αλλά δεν έχετε τίποτα. Δεν βλέπετε τίποτα πίσω, δεν βλέπετε τίποτα πλάγια, δεν βλέπετε πουθενά. Απλώς οδηγάτε. Okay. Είναι το ίδιο, έχετε την ίδια οδήγηση με ή χωρίς καθρέφτη?
Ο καθρέφτης, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν είναι αυτός που θα σας επιτρέψει να κάνετε κάποια κίνηση είτε με τα χέρια ή με τα πόδια, είναι πιο πολύ ένα feedback. Άρα από μία απλή μηχανή που είστε στην αρχή, τελικά είστε και μία μηχανή winner, γιατί κάνετε αναδραστικά. Τώρα φανταστείτε όμως ότι ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, φανταστείτε ότι έχετε ένα ρολόι, δεν θα πω τη μάρκα, έχει σχέση πάνω με την Εύα, και φανταστείτε ότι τώρα το ρολόι σας είναι συντονισμένο στο αυτοκίνητο και μπορεί να μετρήσει τους παλμούς κτλ. Όλα αυτά που κάνετε την ώρα που οδηγάτε και το θέμα της αναπνοής κτλ. Ήδη βλέπετε ότι μερικά πράγματα θα σας βοηθήσουν, θα έχετε ένα feedback που θα είναι βαθύτερο. Τώρα φανταστείτε ότι δεν έχετε απλώς αυτό το ρολόι, εντάξει, και δεν έχει γίνει αυτό που θα πω τώρα, αλλά έχετε τα μηχανήματα για τα οποία σας μιλάω στην ευρωεπιστήμη και τώρα το βλέπετε ζωντανά. Την ώρα που οδηγάτε, καταλαβαίνετε και αυτό. Θα οδηγάτε εντελώς διαφορετικά. Ουσιαστικά, τι προσπαθώ να σας πω, αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο και για την προπόνησή σας. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, στα μεγάλα τα σλάλομ, εσκί, αυτό που έχουμε δει είναι ότι είναι καλό όταν έχουμε έναν πρωταθλητή, να του αναλύουμε τα δεδομένα πριν κατεβεί στην πίστα. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος αφού δεν κουνιέται. Άρα είναι καθισμένος σε μια καρέκλα και εκεί πέρα κοιτάζει, σε σχέση με τις πόρτες για το σλάλομ, κοιτάζει αν πρέπει να στρίψει, να μην στρίψει, πώς θα την πάρει κτλ. Όλο αυτό το κάνει καθαρά εγκεφαλικά. Θα μου πείτε, ωραία, και ποιο είναι το όφελος. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν θα είναι στην πίστα, τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα. Γιατί θα είναι εξοικειωμένος, θα βλέπει ένα περιβάλλον που δεν του είναι εντελώς άγνωστο και δεν θα έχει την εντύπωση ότι ανακαλύπτει συνεχώς τι γίνεται. Θα έχει πιο πολύ την εντύπωση ότι το βλέπει μετά από μία πρόβα. Άρα αυτή η πρόβα στο παρασκήνιο, φανταστείτε τώρα ότι μπορεί να την κάνετε διαδραστικά και δυναμικά, χάρη σε αυτά τα νέα εργαλεία της νευροεπιστήμης, και καταλαβαίνετε τότε ότι η απόδοσή σας είναι μακράν διαφορετική από αυτό που θα κάνετε χωρίς κανένα εργαλείο. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω για την ευρωεπιστήμη, για να καταλάβετε ότι δεν είναι απλώς ένας τομέας, μια ειδικότητα, όπως έχουμε άλλες ειδικότητες που δεν επηρεάζουν απαραίτητα τη ζωή μας, αλλά είναι κάτι που αφορά εντελώς τον εγκέφαλό μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που επιλύνουμε προβλήματα, τον τρόπο που οραματιζόμαστε, και κατά συνέπεια είναι κρίμα να μην χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνογνωσία, αυτόν τον τομέα ως επιστήμη και στη συνέχεια ακόμα και την τεχνολογία, γιατί μπορεί να υποστηριχτεί άμεσα με όργανα, με εργαλεία που μας επιτρέπουν να βλέπουμε ζωντανά την εικόνα μας την ώρα που σκεφτόμαστε, μετά να σκεφτούμε πώς σκεφτόμαστε και μετά βέβαια να σκεφτούμε και την έννοια της απόδοσης. Γιατί όταν έχουμε κάνει όλα αυτές τις αναλύσεις, βλέπουμε διαφορετικά τον κόσμο, γιατί πολύ απλά είναι σαν να έχουμε έναν, πώς θα το πω τώρα, ενισχυτή, ο οποίος μας επιτρέπει να βλέπουμε πιο βαθιά πώς λειτουργούμε. Άμα το σκεφτείτε σε πρακτικό επίπεδο, μπορώ να σας πω ότι ειδικά για τους πιλότους, σε σχέση με τα μεχητικά αεροσκάφη, θα δείτε ότι άμα κοιτάξετε πώς λειτουργεί το κοκπίτ, πώς λειτουργεί το κράνος που έχουν, τι διαδραστικότητα έχουν πλέον, θα καταλάβετε ότι πολλά από αυτά που σας είπα, που μπορεί να σας φαίνονται είτε θεωρητικά, είτε εξωπραγματικά ή επιστημονικής φαντασίας, χρησιμοποιούνται ήδη και μάλιστα με μεγάλη απόδοση, γιατί είναι θέμα ζωής ή θανάτου για τον πιλότο. Κατά συνέπεια, δεν είναι πια το ίδιο θέμα, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι εντελώς πρακτικό, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρέπει να εκτελέσει μια αποστολή σε ακραίες συνθήκες. Άρα βλέπετε το όλο πλαίσιο της νευροεπιστήμης. Ελπίζω αυτή η ζωντανή μετάδοση να σας έδωσε όρεξη να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με αυτόν τον τομέα, που δεν είναι μόνο ένας τομέας, αλλά αφορά άμεσα τον άνθρωπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.